Εγγές καλεσμένος, ο πρώτος Soundtrack of Love, ο μοναδικός Κώστας Μαρτάκης. Χαίρετε, χαίρετε. Ελπίζω να φέρω γούρι, να είμαι γουρλής. Επιτέλους και ένα κόνσεπτ στην τηλεόραση που δίνει συνέστημα, αλλά δίνει θετικό συνέστημα. Και νομίζω ότι λείπει αυτό από την τηλεόραση. Τέτοιο κόνσεπτ που να είναι ένα πολύ σπουδαίο σοου, μεγάλο σοου, μια μεγάλη παραγωγή και να προσφέρει χαρά στον κόσμο είναι ίσως το πρώτο. Εγώ δεν ξέρω άλλο. Εσύ που θα έλεγες το δικό σου σ' αγαπώ και το δικό σου ευχαριστώ. Σ' αγαπώ δεν θα σου πω που θα το πω. Είναι πολύ προσωπικό. Μην ξεκινάς έτσι. θα το κρατήσω μετά. Το ευχαριστώ θέλω να το πω στην οικογένειά μου. Στην οικογένειά μου που σε ό,τι και αν έχω επιλέξει τη ζωή μου να κάνω είναι δίπλα μου. Ακόμα και σε πράγματα που δεν πολύ συμφωνούν. Αλλά επειδή είμαι λίγο αγύριστο κεφάλι, λίγο εγωιστής, το κάνω. Και στους συνεργάτες μου θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ανέχονται. Γιατί δεν είμαι αυτό που φαίνεται, είμαι λίγο πιο περίεργος. Τι έχεις κάνει στην οικογένειά σου και θα τους έλεγες ένα μικρό συγγνώμη? Το ένα ήταν ότι όταν πριν ξεκινήσω με το τραγούδι που έκανα, modeling, έφυγα στο Μιλάνο και έμεινα εκεί για 2 μήνες χωρίς να τους ειδοποιήσω και με ψάχνανε. Και το δεύτερο ήταν ότι όταν μπήκα πια στο παιχνίδι, στο Dream Show τότε στον Αλφα, πάλι δεν τους το είχα πει. Κάνεις και τώρα ταξίες? Άλλαξα ένα ραντεβού που είχε ένας φίλος μου και δεν βρέθηκε ποτέ με το κορίτσι που ήταν να βρεθεί. Ακόμα με βρίζει. Που το έκανες γιατί δεν ήθελες το κορίτσι? Νομίζω ναι, ότι δεν του ταιριέζε και το έχω αποφασίσει εγώ αυτό. Αν γυρίσεις πίσω το χρόνο, θα ξαναέμπαινες σε ένα reality? Ναι, και το λέω και δεν ντρέπομαι, γιατί οι συνάδελφοί μου που έχουν ξεκινήσει από talent show το αρνούνται, λένε όχι, δεν θα ξανάμπαινα και δεν βρίσκω το λόγο. Δεν τους κρίνω βέβαια, είναι απόφαση του καθενός. Αλλά εγώ θα το ξανάκανα και θα το ξανάκανα όπως το έκανα. Με στόχο τη μουσική, όχι για να γίνω μέτρη. Σου έχουν κάνει κάποια πρόταση να συμμετέχεις πια ως κριτής σε κάποιο σοου? Έχουν υπάρξει συζητήσεις. Πιο παλιά ήμουν λίγο αρνητικός από την άποψη ότι θεωρούσα τον εαυτό μου νέο στο χώρο. Αλλά τώρα σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια, αποκτώντας μια εμπειρία, νομίζω ότι και ακριβώς επειδή έχω υπάρξει και από την αντίθετη πλευρά, νομίζω ότι μπορώ να συμβουλέψω και να καταλάβω και τους διαγωνιζόμενους. Τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ υψηλά το ενδιαφέρον για την Eurovision. Την παρακολουθώ. Πια δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να πάρω μέρος στο διαγωνισμό της Eurovision. Θεωρώ ότι υπάρχουν πιο νέοι, πιο όμορφοι, πιο pop, γιατί θεωρώ ότι είναι και λίγο ο διαγωνισμός για πιο νέους ανθρώπους. Ενδεχόμενη πρόταση θα έλεγες δυστυχώς για μας όχι. Άμα είναι δυστυχώς να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, να μην σε στεναχωρώ τόσο πολύ. Αλλά θα έλεγα μάλλον όχι, ναι. Έχεις δεχτεί και κάποιες φορές σκληρούς χαρακτηρισμούς. Το ξεκίνημα κυρίως. Κάτι χοντρός, κάτι αλήθωρος, κάτι ατάλατος, κάτι διάφορα τέτοια. Εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, τα δέχομαι. Την εμπάθεια δεν μπορώ. Όταν δεν σε ξέρω και σε θεωρώ τάλαντο. Γιατί έτσι μου ήρθε. Στην αρχή νομίζω με ενοχλούσε λίγο το θέμα του τραγουδιού. Λίγο το άφωνος, λίγο το ατάλαντος, λίγο όλο αυτό. Πιο βαθιά με ενοχλούσε λίγο, αλλά αυτό ίσως με έκανε να δουλέψω διπλά και τριπλά. Για να αποδείξω όχι τόσο στους άλλους, τόσο σε μένα, ότι δεν ισχύουν αυτά που λένε για τον Κώστα. Έχεις περάσει και από τα τηλεοπτικά πλατό. Ναι, έχω κάνει και τηλεόραση, όλα τα έχω κάνει νομίζω. Θα ξαναέκανες, άμα σου γινόταν κάποια πρόταση? Πρωινό όχι, αν θες να πας προς τα εκεί, γιατί έκανα τότε στο Μέγκα. Δεν ξυπνούσες? Με τίποτα, δεν μπορώ. Τραγουδιστής είμαι, βράδυ δουλεύω, τι να κάνω. Τηλεόραση θα ξανά έκανα, ναι. Στη τηλεόραση θες να βλέπεις χαρά.
Δηλαδή η Χριστιάνα είναι ένα πρόσωπο που δεν χρειάζεται, χωρίς να είναι προσβλητικό αυτό που θέλω να πω, ότι και μόνο που να είναι στο μιούτι η τηλεόραση γιατί κάνεις κάτι και να βλέπεις στη τηλεόραση τη Χριστιάνα, αρκεί. Πόσο δύσκολο μοιάζει να καταλάβεις όσα θέλω εγώ. Ο Καλλίδης είχε κάνει μια δήλωση ότι είναι κατά της ομοφιλοφιλίας και πάρα πολλοί συνάδελφοι τον έκριναν και στάθηκαν απέναντί του γιατί θεωρούν ότι είναι αναχρονιστικές οι δηλώσεις. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω πολύ. Το 2020 νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και δεν μπορεί να τον κρίνει κανένας, αρκεί να μην προκαλεί. Ποιο άτομο θα ήθελες να συνεργαστείς, πού είναι το αποθυμένο σου, το όνειρό σου? Εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με την Χάρης Αλεξίου, με τον Γιάννη Πάριο. Και από συνθέτες με τον Γιώργο Θεοφάνος που δεν έχω δουλέψει. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ. Γιώργο. Γιώργο, το παιδί. Γιώργο. Έχεις μετανιώσει για κάποια συνεργασία? Έχεις, σε βλέπω. Δεν έχω μετανιώσει κάποια να πω ότι ποτέ ξανά στη ζωή μου. Αλλά κάποιες καταστάσεις, ναι, δεν θα τις ήθελα να τις ξαναζήσω. Δηλαδή με ενοχλούν γενικά οι ίντριγκες, με ενοχλούν τα άλλα σούπα, άλλα κατάλαβες, τα σούπα μου πες, όλα αυτά με ενοχλούν. Ό,τι έχεις να πεις, εδώ είμαι, πες το. Να το λύσουμε. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια, τα επαγγελματικά? Τα επόμενα σχέδια είναι η Παριζιάννα. Ετοιμάζω δίσκο με εκπλήξεις. Και δεν μας σταματά κανένας και η ζωή μπροστά. Δικιά μας... Είσαι νοικοκύρης? Ναι. Κλαίνεις, καθαρίζεις, δηλαδή θα σου βρούμε μια κοπέλα που θα είσαι νοικοκύρης? Ναι. Τι εννοείς, θα μου βρείτε μια κοπέλα για να κάθεται και να τα κάνω εγώ? Αναλόγως, δεν ξέρω, μπορεί να την έχεις βασίλισσα. Α, είπαμε. Βασίλισσα, ναι, να κάνει και κάτι βασίλισσα, δεν κάθεται μόνο. Όχι, είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η καθαριότητα, είμαι τακτικός, είμαι και λίγο σπαστικός, μέχρι σπαστικού η καθαριότητα, έχω πρόβλημα με αυτό. Μ' αρέσει η μαγειρική. Μαγειρεύει? Όχι, μια ερώτηση. Μαγειρεύεις στους αγαπημένους ανθρώπους? Και όχι μόνο. Στο έτερο νήμιση μαγειρεύεις? Ναι. Πότε μαγείρεψες τελευταία φορά? Πότε μαγείρεψες τελευταία φορά? Στο ήτερο νήμιση. Προφές. Άρα είμαστε σε σχέση και είμαστε καλά. Καλά. Κρατάς μακριά από το φόρο της δημοσιότητας. Δεν χρειάζεται, νομίζω. Δεν κρύβομαι, δεν κάνω κάτι κρυφό. Απλά δεν μου αρέσει να προβάλλω αυτό το κομμάτι. Θέλω να μου πεις όνομα. Είσαι ερωτευμένος? Άντε πάλι. Αυτό μόνο με νοιάζει για τον Κώστα Μαστάκη. Εσύ πώς με βλέπεις? Σε βλέπω φουλ του έρωτα. Απάντησες. Σε έχουν ενοχλήσει ποτέ για την προσωπική σου ζωή? Ενώ κάποιοι παπαράτσι, δημοσιογράφοι να... Αυτό κάνεις. Να υπερβούν τα όρια. Όχι, γιατί δεν πηγαίνω σε μέρη που ξέρω ότι υπάρχουν φωτογράφοι. Θα καταλάβεις πως εγώ ήμουν το άλλο σου μισό και τι. Θέλει να μπει ο άνθρωπος στην κάμερα. Θα ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάει και το Sandro Cavallaro. Κλείσε εσύ το τέτοιο, ξεκινάω δουλειά εγώ. Είναι έτοιμος να μπει στην παρουσίαση, σας το λέω. Αντιγιάσεις, παιδιά. Πώς είναι? Δεν είσαι έτσι εύκολο. Τι συνέντευξη είναι? Καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε φωτισμό. Κάμερα γράφει, φώτα έχουμε, κάμερα μάν δεν έχουμε. Και πάμε.